Γεια σου, είστε πάρα πολύ ρομαλή. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαστε εδώ και τώρα που μας δίνεται η δυνατότητα ερχόμαστε να επιλύσουμε χρόνια ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές γύρω από το παιδί, ειδικά το πλαίσιο των αναδοχών και των υιοθεσιών, πατώντας πάνω σε ένα καλό νόμο, τον οποίο και εμείς είχαμε υπερψηφίσει το 2018, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ηλεκτρονικό πάντρεμα μεταξύ γονιών οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να θετήσουν παιδιά είτε να γίνουν ανάδοχοι και των ιδίων των παιδιών με τη δικιά σας υποστήριξη πάντα να μειώσουμε όσο γίνεται την παραμονή των παιδιών σε δομές φροντίδας και γιατί όχι, όπως κουβεντιάσαμε κιόλας, να έχουμε περιπτώσεις όπου παιδιά μπορούν να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες κατευθείαν από το μευτήριο. Επισκέφτηκα το Ίδρυμα το 1999 για να πάρουμε ένα παιδάκι. Είμαι μητέρα φυσικών παιδιών. Επήρχε όμως αυτός ο χρόνος της αναμονής, ο χρονοβόρος, ο ψυχοφθόρος, αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και δίνω τα συγχαρητήριά μου στην υπουργό μας για όλο αυτόν τον αγώνα που μικραίνει το χρόνο και σε εσάς βέβαια θα το πω, γιατί από το 1999 που επισκέπτομαι το Ίδρυμα μητέρα κανένας πρωθυπουργός δεν το είχε επισκεφτεί. Μπράβο σας. Πάμε και πολύ σύντομη η διαδικασία, δεν το περιμέναμε. Ναι. Δηλαδή, μας πήρε τηλέφωνο και χοροπηδούσαμε μέσα στο σπίτι. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τελειώσει το εκπαιδευτικό, το οποίο ήταν ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι. Από την αρχή, από το 7 που είμαστε μαζί, το είχαμε σαν σκέψη ότι θα έχουμε ένα παιδάκι, αν μπορούμε, δικό μας και ένα παιδάκι σίγουρα υιοθετημένο. Ναι, μάλιστα. Είναι πολύ, πολύ όρομο αυτό που κάνουμε. Εδώ που ήρθατε αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κέντρο. Έχουμε κάνει μια πρόταση επανειλημμένα να γίνει ένα εθνικό κέντρο παιδικής προστασίας με έδρα το μητέρα, πανελλήνιο, έστι ώστε και τα ΚΑΠΑΠΗ από την αιγίδα της υφυπουργού που πάνε ήδη καλά να μπορέσουν να είναι πιο λειτουργικά. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να τοποθετήσει ένα παιδί σε μια οικογένεια. Δηλαδή, θέλουμε να πετύχει να μην έχουμε επιστροφές παιδιών. Οι οικογένειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, να γίνει σωστή αξιολόγηση από προσωπικό εξειδικευμένο. Δεν είναι τυχαίο που το μητέρα δεν είχε επιστροφές παιδιών. Ακόμα και παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Ελάχιστες φορές παιδιά ήρθαν πίσω. Έχουμε χρηματοδοτήσει πολύ πιο ενεργά την υγεία. Θα ήθελα να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τα ζητήματα που αφορούν την πρόνοια και ειδικά τα ζητήματα που αφορούν στο παιδί. Ξέρετε τους περιορισμούς τους οποίους έχουμε, αλλά είναι βέβαιο ότι ο κορονοϊός μας υποχρέωσε να κάνουμε μια συνολική αναδιάταξη κάποιων προτεραιοτήτων. Από αυτής της πλευράς σίγουρα η πρόνοια δεν θα είναι χαμένη, θα είναι ωφελημένη.